το δικό του τον χώρο. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι. Γεια χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε σε ένα περίπτερο το οποίο για πρώτη φορά βλέπουμε όλοι εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής να υπόσχεται και για του χρόνου, ανεξάρτητα αν θα είναι ο ίδιος ή θα είναι κάποιος άλλος. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία όλοι θα θέλαμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον και μακάρι να δούμε πολύ περισσότερα βήματα. Ναι, νομίζω αυτό που είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο Νίκος Παπάς, προηγουμένως, είναι ίσως και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, κατόρθωμα από αυτήν όλη εδώ την προσπάθεια, και μέσα σε αυτήν βέβαια βάζω όλη την προσπάθεια να οργανωθούν, να μιλήσουμε έτσι μια ίδια γλώσσα, να ταξιδέψουμε μαζί. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχει ένας πολύ δυναμικός κόσμος στην ελληνική κοινωνία, ένα πολύ δυναμικό κύτταρο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο δυστυχώς όμως δεν έχει την πρόσβαση που το αναλογεί και που το αξίζει στα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, αυτό το οποίο έγινε αυτή τη φορά στη ΔΕΘ είναι ότι αυτό το community, αυτή η κοινότητα των ανθρώπων με τις ωραίες ιδέες, με τους ανθρώπους τους δημιουργικούς, οι οποίοι δεν έχουν τεχνοφοβικές συμπεριφορές, απέκτησαν πραγματικά μια πολύ δυνατή φωνή. Είναι ίσως το πιο δυνατό ενδεχομένως περίπτερο από πλευράς κόσμου, προσέλευσης που υπάρχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, είναι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι πολύ δημιουργικοί, και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Έχω βγάλει το πουκάμισο έξω, να φαίνομαι και εγώ νέος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θέλω να σας θέσω όσον αφορά αυτή την ψηφιακή Ελλάδα την οποία έχουμε εμείς όλοι εδώ, να καταλάβουμε τι είναι. Θα ξεκινήσω όμως, άνθρωπος των μέσων είμαι, αναγκαστικά από τα μέσα ενημέρωσης, την αδειοδότηση, μια διαδικασία που πέρασε από χίλια κύματα. Είχαμε πριν από λίγες μέρες και την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Λίγα λόγια μόνο γι' αυτό. Κοιτάξτε, είχα πει την Παρασκευή ότι θα αποφύγω. Ελπίζω να μην ξαναμιλήσω για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά το έχει η μοίρα μου. Ό,τι και να κάνω, πάντα για τις τηλεοπτικές άδειες θα μιλάω. Ήταν μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Προσωπική μου άποψη ήταν μια προκλητική κατάσταση, διότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτή τη χώρα είχαν κάποια μορφή άδειας, κάποια μορφή έλεγχο και υπόκειται σε ένα πλαίσιο ρυθμιστικό. Στην περίπτωση ιδιωτικής τηλεόρασης είχαμε μια ανομία, δηλαδή για κάποιο λόγο που δεν υπόκειται στο δημόσιο κοινωνικό έλεγχο, κάποιοι μπόρεσαν να γίνουν καναλάρχες, να πάρουν αυτό που λέμε το σπάνιο και ακριβό οικόπεδο του δημοσίου, το ραδιοφάσμα, στην κατοχή τους, και μέσα από αυτό να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, να ασκήσουν επιρροή, διότι τα ΜΜΕ πάντα είναι επιρροή, τα μίντια έχουν να κάνουν με αυτή τη μάχη, έχουν δύναμη, και όλη αυτή η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου έφερε και άλλου είδους παρενέργειες. Παρενέργειες στη διαφήμιση, παρενέργειες σε άλλους συγγενείς επιχειρηματικούς κλάδους. Νομίζω όμως ότι όλη αυτή η ιστορία τελείωσε. Έχουμε πλέον 5 αδειοδοτημένα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Μένει και αδειοδότηση των περιφερειακών και των θεματικών καναλιών. Και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε και το χώρο της τηλεόρασης, αλλά και του κινηματογράφου και γενικότερα όλο τον κλάδο των media, του creative industry, με όρους αναπτυξιακούς, με όρους λιγότερο πολιτικούς, να είναι ένα ζήτημα δηλαδή που δεν προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση, αλλά να είναι ένας τομέας ο οποίος φέρνει νέα τεχνολογία, φέρνει καινοτομία, συμβάλλει στην απασχόληση, αλλάζει την εικόνα της χώρας προς το θετικό και όλα αυτά. Τελείωσε με τις 5 άδειες. Θα έχουμε σύντομα τη διαδικασία για θεματικές. Υπάρχει σχεδιασμός? Η επόμενη μέρα έχει σχεδιαστεί? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφασίσει το ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ αυτή τη στιγμή έχει ένα δίλημα αν θα πάει σε θεματικού χαρακτήρα κανάλια πανελλαδικά ή αν θα πάει στην αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών. Και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μόνο μέσα από κανόνες αδειοδότησης μπορούν να βελτιωθεί η λειτουργία των ΜΜΕ, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι ένα ζήτημα το ΕΣΟΡΟΥ. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους ό,τι βοήθεια υπάρχει. Είναι όμως γεγονός ότι πλέον μετά από 3 χρόνια
όπου τέλος πάντων όντως υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση και, και πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από αυτό το θέμα, είναι γεγονός ότι έχει αποκτηθεί μια εμπειρία, ένα know-how και από τους ανθρώπους του ΕΣΥΡΟΥ και από πλευράς του Υπουργείου. Νομίζω έχει επιδοθεί και η αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι πρέπει και η τηλεόραση να λειτουργεί με κανόνες, και νομίζω ότι σύντομα θα προχωρήσουμε και σε ό,τι έχει μείνει αυτή τη στιγμή ως εκκρεμότητα. Κανόνες για το ραδιόφωνο. Για το ραδιόφωνο εμείς έχουμε προτείνει τη λύση του ψηφιακού ραδιοφώνου. Είναι μια future proof τεχνολογία, είναι μια τεχνολογία που αντέχει στον χρόνο, είναι μια τεχνολογία η οποία αυξάνει τη χωρητικότητα, είναι μια τεχνολογία η οποία θα προστατεύσει τους ανθρώπους που αγαπούν το ραδιόφωνο από το Spotify και από τέτοιου είδους πλατφόρμες, οι οποίες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν. Είναι πιο φτηνή λύση για τον καταναλωτή, διότι δεν είναι σαν το ίντερνετ που πρέπει να έχει σύνδεση. Έχει καλύτερη προσβασιμότητα ο καταναλωτής, διότι ακόμη και κάτω από τούνελ το ψηφιακό ραδιόφωνο μπορεί να υπάρξει. Το ψηφιακό ραδιόφωνο θα δημιουργήσει με τη σειρά του νέες αγορές, νέες θέσεις εργασίας, διότι για πρώτη φορά θα έχουμε πανελλαδικά ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς σταθμούς, 18 τον αριθμό, και διότι επίσης θα υπάρχει η απαιτούμενη επένδυση που πρέπει να γίνει από το λεγόμενο πάροχο δικτύου. Να κλείσω με τον τύπο για να περάσουμε σε εκείνα που ενδιαφέρουν και τον περισσότερο τον κόσμο. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, πολύ ζεστή. Είναι όμορφη ημέρα γιατί έχουμε και την επανέκδοση μιας ιστορικής εφημερίδας. Η Μακεδονία συνεχίζει τη λειτουργία της. Στον τύπο είναι πολλά όμως τα προβλήματα. Σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο σκέφτεται, σχεδιάζει, έχει κάποια μέτρα για να προτείνει. Σε αυτή την κατεύθυνση είχαμε προτείνει να αυξήσουμε ουσιαστικά τους πόρους που πηγαίνει προς τον έντυπο δημοσιογραφικό λόγο. Είναι αλήθεια ότι οι εφημερίδες είναι ο πιο αδύναμος κρίκος από τα ΜΜΕ. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μπορείτε, αν θέλετε, μια μέρα, μια Κυριακή πρωί, για παράδειγμα, που πιο πολλοί άνθρωποι πίνουν τον καφέ τους, ας πούμε, στην Προκυμαία, στην Παραλιακή, όπου. Και θα δείτε ότι ελάχιστα άνθρωποι πλέον κρατάνε μια εφημερίδα. Και η Κυριακή δεν την είπα τυχαία, διότι την Κυριακή οι κυκλοφορίες των εντύπων κρατάνε. Εάν το κάνετε αυτό τη Δευτέρα, θα δείτε ακόμα λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται? Όχι. Ίσα-ίσα που οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι οι Έλληνες δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις ειδήσεις και μάλιστα για αυτό που λέμε hard news, όπως είναι, ας πούμε, θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όμως όλα πλέον περνάνε μέσα από αυτή εδώ τη συσκευή, από το κινητό, και πλέον τα media είναι, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με νέο τρόπο. Επομένως, για το χώρο του τύπου πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος. Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει μέλλον. Απλώς πρέπει να βρούμε ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του κόσμου και πάνω σε αυτές να γίνουν και απαιτούμενες επενδύσεις. Πάμε στα πιο ελπιδοφόρα. Οπτικοακουστικά μέσα. Έχουμε ακούσει ορισμένα τον τελευταίο χρόνο. Βλέπουμε ορισμένες κινήσεις οι οποίες γίνονται. Και τώρα, για παράδειγμα, προχθές περπατώντας εδώ στην έκθεση, άκουγα την πάντα του στρατού να παίζει το «Μάμα Μία». Αφορμή γι' αυτό η τελευταία ταινία η οποία βγήκε, η αντιπαράθεση που υπήρξε, γιατί δεν μπορέσαμε να προσελκύσουμε αυτή την παραγωγή. Τι κάνουμε εμείς σε αυτό το τομέα? Η περίπτωση του «Μάμα Μία» είναι επίσης κάτι που με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά. Το «Μάμα Μία» το χάσαμε διότι δεν είχαμε επενδυτικά κίνητρα να δώσουμε στους παραγωγούς εκείνη τη στιγμή και γιατί δεν είχαμε απλοποιήσει το ρυθμιστικό μας πλαίσιο για την χορήγηση άδειας κινηματογράφησης σε γυαλούς, αρχαιολογικούς χώρους, σε παραλίες κτλ. Νομίζω όμως ότι έχουμε προχωρήσει από τότε. Ήδη το Castle Beat, βλέπω εδώ και τον κύριο Κουάνη που είναι στο επόμενο session, θα μας πει για το ΕΚΟΜΕ. Το ΕΚΟΜΕ είναι το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας. Δουλεύει ήδη το Castle Bay, το επενδυτικό κίνητρο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη μάλλον εβδομάδα, είχα μια συνάντηση με την νέα Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ζορμπά, τη Μυρσίνη Ζορμπά, η οποία με διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσουμε και στο θέμα της απλοποίησης των διαδικασιών κινηματογράφησης. Μας λείπουν 2-3 ακόμη σημεία, τα οποία όμως θα δουλεύουμε. Με τον αναπληρωτή υπουργό, τον Άσο Ηλιόπουλο, έχουμε συνεννοηθεί
και έχει ήδη δει τους φορείς προκειμένου να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για την πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, αυτό που λέμε κομπάρσους, μέσα από ένα ειδικό εργόσιμο. Και εμείς σε μια αγαστή και πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρούμε στην διαδικασία δημιουργίας ειδικών δανειακών προϊόντων, εγκυοδοσίας προς τους παραγωγούς και τη δημιουργία ενός μεγάλου επενδυτικού ταμείου, το οποίο θα αφορά οπτικοακουστικές παραγωγές. Εγώ θα μείνω στο ίδιο θέμα όσον αφορά την παραγωγή ταινιών. Για πολλά χρόνια, αν έτυχε να πάτε καθόλου στο Πήλιο, λέγαν την περίπτωση της αποβάθρας εκεί στην Ταμούχαρη. Για να μπορέσει να στηθεί και να γίνει πρώτη η παραγωγή, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Αμέσως μόλις τέλειωσε η ταινία, καταστράφηκε. Διότι το λιμενικό δεν έδινε την άδεια για να παραμείνει. Μέχρι και σήμερα, αν πάτε στο Πήλιο, θα σας πούνε ότι έρχονται ξένοι για να περπατήσουν τη συγκεκριμένη αποβάθρα. Θέλω να πω, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που προσελκύουν, αλλά δεν είναι μόνο ο τομέας της παραγωγής, δεν είναι μόνο να γυριστεί μια ταινία, είναι και αυτό το οποίο υπάρχει το γύρω του. Τουρισμός και οτιδήποτε άλλο. Ναι, καλά κάνετε και το βάζετε. Άλλωστε, στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυρία Κουντουρά, υπάρχει μια ειδική κατηγορία κινηματογραφικού τουρισμού. Κοιτάξτε, μπορούμε να γκρινιάζουμε για πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα, διότι είμαστε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να ανταρνηθεί. Είμαστε μια ασφαλής χώρα. Είμαστε μια χώρα με πολύ μεγάλη εναλλαγή τοπίου. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλά νησιά, χιλιάδες νησιά, αλλά έχει και ορεινές περιοχές και τέλος πάντων είμαστε και μια χώρα με πάρα πολλά μνημεία τα οποία μπορούν να συγκινήσουν κάθε κινηματογραφιστή και κάθε άνθρωπο που ασχολείται με τις τέχνες, την ιστορία, με το σενάριο κτλ. Οφείλω όμως να αναγνωρίσω ότι από πέρσι τον Αύγουστο ψηφίσαμε αυτό το νομοσχέδιο όπου καθιερώθηκε το πρώτο επενδυτικό κίνητρο για τη στήριξη οπτικοακουστικών παραγωγών. Μέχρι τώρα, δηλαδή σε ένα χρόνο, ενάμιση, ας πούμε, να βάλω και το χρονικό διάστημα για τη διαβούλευση και ό,τι είχε προηγηθεί για την προετοιμασία του νόμου, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Και αυτά που σας περιέγραψα πριν, ούτε αφηρημένα είναι, ούτε σε επίπεδο θεωρίας. Για μας είναι με ένα πολύ συγκεκριμένο και σφιχτό deadline να γίνουν 6 βήματα. Να ξεκινήσω να πω ποια είναι αυτά. Αυτή την εβδομάδα το cash rebate, η επιδότηση οπτικοακουστικής παραγωγής από το 25% και μέχρι τα 5 εκατομμύρια θα πάει στο 35% και χωρίς ταβάνι. Αυτό το κάνουμε γιατί πρέπει να κάνουμε το οικονομικό μας κίνητρο ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Το δεύτερο μεγάλο βήμα είναι κάτι το οποίο έγινε στο προηγούμενο call του αναπτυξιακού νόμου, όπου για πρώτη φορά μπήκαν οι συγκεκριμένοι κωδικοί, οι κλάδοι που αφορούν την οπτικοακουστική βιομηχανία, άρα το κράτος επιδοτεί την κατασκευή στούντιο, την αγορά μηχανημάτων, προκειμένου να έχουμε τις απαραίτητες κινηματογραφικές υποδομές, αλλά και τα post-production και τα VFX και τα video game studio και τα animation. Το κράτος δίνει χρήματα, αν είναι μια επένδυση εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής, η επιδότηση φτάνει μέχρι το 40%. Εάν είναι εκτός Αττικής, η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 55%. Το τρίτο βήμα είναι αυτό που το οποίο σας είπα προηγουμένως. Είναι το κράτος μέσα από το ΕΤΕΑΝ, την αναπτυξιακή τράπεζα που δημιουργεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, να χορηγήσει, να παρέχει εγκυοδοσία προς παραγωγούς σε ένα ύψος της τάξης του 80%. Δηλαδή, αν εσύ είσαι δημιουργός και έχεις κάνει μια αίτηση για το cash rebate και μπορεί να έχεις θετική απάντηση, αλλά δεν έχεις τα χρήματα να ξεκινήσεις την παραγωγή, ή αν έχεις μια καλή ιδέα, αλλά δεν έχεις τα χρήματα να ξεκινήσεις την παραγωγή, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για πολύ κόσμο, διότι στην Ελλάδα με την κρίση όλες οι αγορές και η αγορά των media και του κινηματογράφου έχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, έχει cash flow. Έρχεται λοιπόν το κράτος και σου εγγυάται το 80% του δανείου που πρόκειται να πάρεις. Εδώ έχουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μπατζετάρι, προϋπολογίσει 25 εκατομμύρια για το πρώτο call, το οποίο μπορεί να μοχλευτεί επί 3 φορές, 75 εκατομμύρια. Το τέταρτο βήμα είναι να κατασκευάσουμε ένα επενδυτικό κίνητρο. Το κράτος θα βάλει 50 εκατομμύρια και θα αναζητήσουμε ιδιώτες επενδυτές ένα ειδικό ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών, το οποίο θα ασχολείται μόνο για τα οπτικοακουστικά. Ένα funds of funds,
όχι γενικά για τις startups, το οποίο ήδη υπάρχει και είναι 400 εκατομμύρια και ήδη άνθρωποι εδώ του που ασχολούνται με τα digital technologies μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Ένα ειδικό ταμείο αυτή τη φορά, το οποίο αφορά τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το animation και τα video games. Από εκεί και πέρα σας είπα τα θέματα της γραφειοκρατίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και το εργασίας, τα οποία προχωράμε και περιμένουμε να τα δούμε πολύ σύντομα. Θέλω να πω, είναι ένα πακέτο 5-6 πραγμάτων. Έχουμε deadline 3-6 μήνες για να το κλείσουμε και πιστεύω ότι το 2019 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την ελληνική δημιουργική κοινότητα. Video games παίζετε? Εγώ προσωπικά δεν παίζω, αλλά πώς το να κάνω, θεωράεις, ας πούμε. Μιλάω πάρα πολύ για τα video games, ενώ δεν παίζω ο ίδιος. Βλέπουμε εδώ γύρω μας ορισμένους από αυτούς τους video gamers. Ναι. Είναι μια βιομηχανία η οποία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ στο εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι από τους παλιούς. Ένα φιδάκι από τα συνηθισμένα, όχι από τα καινούρια. Είναι όμως μια βιομηχανία που αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια τζιράρι ετησίως σε πολλές χώρες. Εκεί υπάρχουν κίνητρα. Υπάρχει φοροαπαλλαγή, υπάρχουν φοροελαφρύνσεις. Προβλέπονται δηλαδή συγκεκριμένα βήματα έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ο κλάδος. Μιλήσαμε για τον κινηματογράφο, τις παραγωγές, οπτικοακουστικά μέσα. Είπαμε ότι θα προβλέψουμε, κάτι θα κάνουμε. Γι' αυτό το συγκεκριμένο κλάδο. Ακριβέστερα, δεν θα κάτι θα κάνουμε. Κάνουμε ήδη. Κάτι κάνουμε. Απλώς δεν αρκεί για να γίνουμε film friendly και ανταγωνιστικοί. Πρέπει να κάνουμε ακόμη πολλά περισσότερα. Άρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Δεν είναι δηλαδή να πανηγυρίζουμε. Στα video games τροποποιούμε τώρα την ΚΕ και θα μπαίνουν και τα video games στο Cast Rebate. Εγώ δεν παίζω video games, αλλά έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργάτη, την Ελένα Τυροϊνιώτη, δεν ξέρω που είναι, η οποία τη θεωρώ η αίρια του video gaming community. Μιλάμε με πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως εδώ ο κύριος από την Ταμασένκο, και γενικά έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Είναι ένας μαγικός κόσμος, είναι μια μορφή τέχνης, θέλει σενάριο, δεν θέλει μόνο γραφικά. Θέλει ήρωες, χαρακτήρες. Πολύ αυτές τις μέρες θα έρθει και το Assassin's Creed που γίνεται η αναπαράσταση της αρχαίας Ελλάδας μέσα από το video game από μια εταιρεία τεράστια, τη Ubisoft, που είναι γύρω, αν δεν κάνω λάθος, στα 500 με 1 δισεκατομμύριο δολάρια τζίρο. Τα video games, ο παγκόσμιος του τζίρος αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι σχεδόν διπλάσιος από το τζίρο του κινηματογράφου. Έχει πολύ μεγάλη δυναμική, δεν είναι μια απλή ιστορία και, όπως, και δεν είναι απλά παιχνίδια, έτσι. Τα video game μπορεί να βοηθήσουν ανθρώπους που πάσχουν από Alzheimer, τα video game μπορεί να έχουν εφαρμογές στην υγεία, στην εκπαίδευση. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Όλο αυτό το gamification είναι κάτι το οποίο είναι βασικό χαρακτηριστικό του πώς κοινωνικοποιούνται οι άνθρωποι. Στη δική μου εποχή, εμείς κοινωνικοποιηθήκαμε λίγο στην Αλάνα παίζοντας ποδόσφαιρο, τσακωνόμασταν, ας πούμε, για τις ομάδες μας, για 1000 πράγματα. Αυτού του είδους την κοινωνικοποίηση, έτσι όπως δομείται πλέον και οργανώνεται ο τρόπος ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, πολλές φορές περνάει μέσα από το gaming. Γι' αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία και μια σημαντική βιομηχανία, βεβαίως. Θα επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα και με τη βοήθεια και με τις ερωτήσεις οποιοδήποτε θέλει να απευθύνει αμέσως μετά. Είπατε κάτι όμως το οποίο μου διέφυγε και συγγνώμη που διακόπτω. Το άλλο κομμάτι το οποίο δεν ανέφερα και αφορά, όπως είπα, και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και τα video game και τα animation, διότι προφανώς υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες, δεν είναι τα ίδια πράγματα. Προφανώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις, όμως ως βιομηχανία, κατά την άποψή μας, πρέπει να τα βλέπουμε με ενιαίο τρόπο. Κάτι το οποίο θα έχει η Ελλάδα πολύ σύντομα, και βλέπω εδώ και την Άντα της Σταμάτη, η οποία επιμελείται αυτό το ζήτημα, είναι να παρέχουμε για πρώτη φορά και φορολογικά κίνητρα. Θα έχουμε λοιπόν ένα deduction, μια έκπτωση 30% περίπου ένα οπτικοακουστικό έργο, και η Ελλάδα θα είναι η μοναδική ίσως χώρα η οποία θα έχει και κίνητρα παραγωγής με το cash rebate, αλλά και φορολογικά κίνητρα. Επομένως, θεωρώ το 2019 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για μας. Θα κοιτάξουμε ό,τι ακριβώς έχει μείνει, ό,τι χαμένο κομμάτι αυτού του puzzle που θέλουμε να φτιάξουμε να είναι εκεί, και η αντίληψή μας είναι ότι απλώς πρέπει να διαμορφώσουμε τις συνθήκες. Τις συνθήκες ώστε ένας δημιουργός, ένας επενδυτής να μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα χρηματοδοτικά, φορολογικά, αναπτυξιακά εργαλεία
που δίνουμε χωρίς κανενός είδους διαμεσολάβηση από πολιτικούς και άλλα κέντρα εξουσίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πετύχει αυτή η ιστορία. Πρέπει δηλαδή οι ίδιοι οι δημιουργοί, η ίδια η κοινότητα να χειραφετηθεί, να μην έχει ανάγκη κανέναν πολιτικό, να έχει όμως ένα μενού επιλογών και μέσα από αυτό να μπορέσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο της, τις γνωριμίες της. Θα χρειαστεί βέβαια και η ίδια πάρα πολλά skills. Και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε άμεσα. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, αλλά νομίζω το θέμα των digital skills και στο τομέα του audiovisual και του creative που υπάρχουν τεράστιες αλλαγές καθημερινά. Δηλαδή είναι ένας κλάδος, ένας τομέας διανοητικής πάνω απ' όλα εργασίας, ο οποίος αλλάζει συνεχώς. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Θέλουμε πάρα πολλά skills. Δεν θέλουμε μόνο νέα μηχανήματα. Θέλουμε όμως, μας λείπουν επομένως εδώ οι σχολές, μας λείπουν, χρειαζόμαστε ένα όραμα, γιατί όχι ας πούμε να βγάλουμε και ένα δικό μας μοντέλο όπως κάνουν ας πούμε οι Σκανδιναβοί με το Nordic. Εδώ θα χρειαστεί περισσότερη δουλειά και περισσότερη συνέργεια. Θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Τώρα μια που το αναφέρατε, τις τελευταίες ώρες αρκετοί προσέχουν την έρευνα της Kappa Research, σύγκριση του 2010 με το 2018 και επικεντρώνεται πάνω στους νέους. Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε μια μικρή, σημαντική όμως αλλαγή του κλίματος. Οι νέοι αρχίζουν να εκφράζουν την επιθυμία να μείνουν στη χώρα τους, αρχίζουν να βλέπουν με περισσότερη αισιοδοξία κάτι για το μέλλον. Αυτοί που έχουν φύγει σκέφτονται να ξαναγυρίσουν και θεωρούν ότι αυτό το brain drain που έχουμε μάθει να το λέμε συνέχεια, ότι μπορεί να ανακοπεί, μπορεί να έχει ανακοπεί κιόλας, μπορεί να γυρίσει η κατάσταση υπέρ της χώρας. Κοιτάξτε, εγώ συνήθως δεν μιλάω για άλλα θέματα, περιορίζομαι σε αυτό το ζήτημα. Μπορεί να ακούγομαι μονότονος καμιά φορά, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας τρώει η γλώσσα μας και να μιλάμε γενικά. Αλλά μιας και μιλάμε, έτσι με ρωτάτε, επειδή δεν θέλω να αντιπαρέλθω τις ερώτησεις. Το κλίμα έχει αντιστραφεί, τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι βελτιωμένα. Αυτό ως ένα βαθμό αφορά και τους νέους. Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ελλάδα, τα αντιμετωπίζουν και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, αν δούμε στη Γερμανία, ας πούμε, τα mini και τα midi jobs, έχει χαλάσει η κατάσταση. Για να μην μακρηγορήσω τώρα, οι αγορές εργασίας και οι νεανικές αγορές εργασίας έχουν πλέον αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Στην περίπτωση τη δική μας, τα προβλήματα της έλλειψης αξιοπρεπούς εργασίας γίνονται πιο πιεστικά, γιατί δεν είχαμε τις υποδομές κοινωνικής φροντίδας και ένα κράτος πρόνοιας από πίσω ή γενναιόδωρα επιδόματα ανεργίας να στηρίζουν τους ανθρώπους στις δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα από τη Βρετανία το 2015. Ήμουνα τυχερός, είχα φύγει πολύ νωρίτερα και είχα ενταχθεί πλήρως στην Βρετανική αγορά εργασίας, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Πολλοί νέοι που έρχονταν όμως μετά το 10, έβλεπα πόσο πολύ ταλαιπωρούνταν, δεν υπήρχαν πολλές δουλειές, άλλοι πήγαν σε άλλες χώρες και συνάντησαν τα ίδια πράγματα. Και βέβαια, αυτό το καταλαβαίνω το γιατί το κάνουν όλοι, διότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μια όμορφη χώρα, αλλά πρέπει όμως και να ζήσεις, πρέπει και να δημιουργήσεις. Δεν μπορείς, ας πούμε, να βλέπεις μόνο το ίδιο τη θάλασσα και να λες τι ωραία που είμαι. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα προηγουμένως. Ο στόχος είναι να διαμορφώσουμε εκείνες συνθήκες, ώστε να μπορούν και οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα να οργανώνουν το lifetime project τους χωρίς άλλου είδους δεσμεύσεις. Γι' αυτό με χαρά άκουσα και ένα μέτρο το οποίο δεν ξέρω αν στις σημερινές εφημερίδες τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά για μένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, ότι θα υπάρχει επιδότηση ενοικίου για νέα ζευγάρια. Στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα η οποία και στις άλλες χώρες του Μεσογείου συμβαίνει αυτό. Οι Ιταλοί το λένε μπαμποτσιόνι, δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος είναι 35 χρόνια και ζει με τη μαμά του και τον μπαμπά του. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, λίγο μαμόθρευτη ας πούμε, για τον απλό λόγο ότι το να βρεις, να νοικιάσεις, να ζήσεις μόνος σου είναι απαγορευτικό με τις ισχύοντες μισθούς. Άρα, επιδότηση του ενοικίου είναι ένα πολύ καλό βήμα για να στηρίξει τη νεότητα. Η δημιουργική βιομηχανία και αυτά που συζητάμε εδώ είναι επίσης ένα καλό βήμα. Γιατί? Διότι ο κλάδος οπτικοακουστικής βιομηχανίας, ο κλάδος δημιουργικής βιομηχανίας έχει διπλάσια ή και τριπλάσια ποσοστά υψηλότερα συμμετοχή των νέων στο εργατικό δυναμικό. Είναι επίσης ένας κλάδος στον οποίο απασχολούνται πάρα πολλές γυναίκες. Είναι πολύ πιο ισορροπημένος. Άρα νομίζω ότι ορθά βάζουμε
μεγάλη έμφαση στο μεταμνημονιακό πρότυπο ανάπτυξης να αναπτυχθούν η δημιουργική και η οπτικοακουστική βιομηχανία. Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότερες ελπίδες δεν είναι μόνο σε έναν τουρισμό, σε έναν πρωτογενή τομέα, είναι και στο συγκεκριμένο τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας, ότι μπορεί σταδιακά στο μέλλον να φέρει εκείνο το κάτι άλλο, το κάτι διαφορετικό. Ο τουρισμός από μόνο του πλέον είναι μια πολύ παροχημένη προσέγγιση. Πρέπει να μιλήσουμε για τουρισμό θεματικό, για round the clock όλο τον χρόνο τουρισμό. Γενικότερα η αντίληψη του πώς θα πάει μια χώρα μπροστά, η σύγχρονη θεωρία ότι βλέπει ότι δεν πρέπει να επιμένεις, ας πούμε, με τις παραδοσιακές συνταγές. Ας πούμε στην Ελλάδα θα είναι ο τουρισμός, η γεωργία, η ναυτιλία. Πρέπει να βλέπεις τα niche markets, πρέπει να βλέπεις τις δευτερογενείς αγορές που προκύπτουν από επιμέρους κλάδους και πρέπει βέβαια να βάλεις πολύ ψηφιακή τεχνολογία. Δηλαδή η ευφυής γεωργία, για παράδειγμα, τα στρέμματα καλλιέργειας ακριβίας, ας πούμε, τα οποία θα κάνουν τα προϊόντα μας πολύ πιο ανταγωνιστικά, θα είναι πολύ πιο ακριβά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου στο 1% της καλλιεργήσιμης έκτασης. Εμείς και τα υπόλοιπα 99% να τα καλλιεργήσουμε χωρίς να στραφούμε στη γεωργία ακριβίας και στην ευφυή γεωργία, δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθεί αυτός ο κλάδος. Το ίδιο και με τον τουρισμό. Ο τουρισμός χρειάζεται υποδομές. Ο τουρισμός χρειάζεται πάνω απ' όλα μια δημιουργική βιομηχανία, μια ανθρωπογεωγραφία δημιουργικών ανθρώπων, καλλιτεχνών μέσα στις πόλεις, αν είναι δυνατόν και μέσα στα χωριά, διότι μόνο έτσι μπορεί κάποιος να βρει κάτι πιο ενδιαφέρον από σένα, πέρα από τον ήλιο, τη θάλασσα και μια ξαπλώστρα. Και γι' αυτό δεν υπάρχει πόλη και δεν υπάρχει κράτος το οποίο να έχει υψηλή οικονομική ανάπτυξη χωρίς στο background να έχει μια υψηλή, να έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα της δημιουργικής και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Εάν μου βρει, δηλαδή, πώς να το πω, το Λονδίνο, το Παρίσι, όλα τις μητροπόλεις, όλα τα μεγάλα κέντρα λήψης των αποφάσεων, από πίσω έχουν ένα πολύ ισχυρό κλάδο, μια πολύ σημαντική παρουσία στον τομέα της διασκέδασης, του entertainment και του digital technology. Τώρα θα μου επιτρέψετε να κατέβω κάτω για να ξεκινήσουμε και τις ερωτήσεις. Δεν μας είναι και αρκετός κιόλας ο χρόνος. Να μην κάποιος... κούρασα, γιατί αποφάλα. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, έτσι ώστε να μεταφέρουμε και το μικρόφωνο κιόλας αμέσως. Κύριε Κρέτσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αναφέρατε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία τα τρέχετε και πρωτοβουλίες από ό,τι κατάλαβα. Το θέμα είναι το θέμα της ευελιξίας αυτών των χρηματοδοτήσεων. Αναφέρατε πριν ότι το φροντίσατε και αυτό. Το έχετε δει στην πράξη όμως ή θεωρητικά μιλάμε, γιατί οι χρηματοδοτήσεις γνωρίζουμε στη χώρα ότι έχουν περάσει από γραφειοκρατικούς σκοπέλους και τελικά ίσως είναι και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Ναι, όσον αφορά το θέμα του cash rebate, της επιδότησης παραγωγής, αυτό δουλεύει. Είναι ο μόνος ίσως νόμος, και συγγνώμη ας πούμε, αλλά πραγματικά καμαρώνω γι' αυτό, ο οποίος λειτουργεί με deadlines. Δηλαδή είναι υποχρεωμένο το κράτος να σου απαντήσει σε 45 ημέρες και σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών να πάρει ο παραγωγός τα λεφτά του πίσω. Τα χρηματοδοτικά τραπεζικά εργαλεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως, έχω βάλει ένα deadline όπως σας είπα, 3 με 6 μήνες. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε με το ΕΤΕΑΝ, ας πούμε την αναπτυξιακή τράπεζα όπως θα γίνει του ελληνικού δημοσίου, είναι να φτιάξουμε, να βρούμε καταρχάς τους πόρους. Αυτοί οι πόροι τους βρήκαμε, έχουν εγκριθεί, έχει δημοσιευτεί και στη διάβγεια. Αυτοί λοιπόν οι πόροι θα βγει στη συνέχεια ένα call, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες, προκειμένου αυτές να παράξουν τα νέα τραπεζικά προϊόντα. Για το θέμα του Venture Capital, του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, εμείς όπως σας είπα έχουμε προϋπολογίσει τα 50 εκατομμύρια και πολύ σύντομα πάλι με μια call, μια ανοιχτή πρόσκληση, θα αναζητήσουμε επενδυτές από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Αυτό που λέτε για την γραφειοκρατία είναι σωστό, θέλω όμως να πω κάτι. Όταν το κράτος δίνει λεφτά, πρέπει και να ζητά και πολλά δικαιολογητικά. Διότι εμείς δεσμεύσαμε πόρους για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, που θα μπορούσαν να πάνε σε πλημμυροπαθείς, σε ανθρώπους στο μάτι, στην υγεία. Υπάρχουν και άλλες ανάγκες πέρα από τον κινηματογράφο, το video game και τον κλάδο. Έτσι δεν είναι? Επομένως, εμείς δεσμεύουμε πόρους που είναι δικά μας λεφτά, είναι πόροι των φορολογουμένων, όμως το μέτρο πρέπει να πετυχαίνει.
και αυτοί που πάνε να πάρουν αυτούς τους πόρους, να τα αξιοποιήσουν το μέτρο, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι ξένη παραγωγή, πρέπει πραγματικά να δικαιολογούν ότι εδώ έχουμε μια πραγματική ιστορία. Εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε μια νέα γενιά π.χ. θαλασσοδανείων για να διευκολύνουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Εμείς θέλουμε να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο και κυρίως να δώσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης και ευκαιρίες χρηματοδότησης κάθε δημιουργού, μιας μικρής επιχείρησης ή μιας μεγάλης. Άλλη ερώτηση, κάποιος ο οποίος θέλει να ρωτήσει κάτι ιδιαίτερο, κάτι συγκεκριμένο. Καλησπέρα σας, κύριε Κρέτσο. Ονομάζομαι Δημήτρης Κουτσομίτσος, εκπροσωπώ εδώ μια startup, την Damasenko, που ταξιδέψαμε και μαζί. Και παράλληλα είμαι και από το GI Cluster, από το συντονιστικό. Καταρχάς, επειδή έχουμε συνηθίσει γενικότερα να γκρινιάζουμε εντός εισαγωγικών για πράγματα που δεν γίνονται, θα ήθελα έτσι και να σας ευχαριστήσω για τις ενέργειες που γίνονται. Και μία από τις ερωτήσεις μου έχει να κάνει και με αυτό το πράγμα. Που όντως έχουν δώσει μια διαφορετική πνοή και μια νέα πνοή σε αυτό που είναι, ονομάζεται Game Industry και που στην Ελλάδα πλέον αναγνωρίζεται σιγά-σιγά. Ενώ μέχρι πρότινος, όπως λέω χιουμοριστικά πάντα, η μητέρα μου ντρεπόταν να πει ότι ασχολούμαι με αυτό το χώρο, γιατί της λέγανε οι υπόλοιποι ότι το παιδί σου ακόμα παίζει. Τώρα έχει αρχίσει να γίνεται, όχι απλά υπερηφάνεια, να προσπαθεί να το πει μόνη της. Και θέλω να σας ρωτήσω, είπατε για κάποια χρηματοδοτικά πλάνα. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποια ημερομηνία που μπορούμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Όπως είπε η κυρία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί είμαι γνώστης λόγω του ότι είχαμε στο παρελθόν μπει σε ένα ΕΣΠΑ και πραγματικά κοντέψαμε να κλείσουμε επειδή είχαμε μπει στο ΕΣΠΑ με τον τρόπο το συγκεκριμένο που γινόντουσαν οι πληρωμές. Και τι μπορούμε να κάνουμε για το κομμάτι της εξωστρέφειας, γιατί εσείς γνωρίζετε ήδη αυτό, ότι υπάρχουν αρκετά πολύ σημαντικές ομάδες που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε ουσιαστικά την διεθνή αγορά και να δείξουμε και να μπορέσουμε να διαθέσουμε ουσιαστικά τα προϊόντα μας, τα παιχνίδια από το χώρο που ξέρω εγώ τέλος πάντων, ώστε να υπάρξει ουσιαστικά και ο κατάλληλος τζίρος σε αυτές τις εταιρείες που να αυξήσουν ουσιαστικά και το προσωπικό τους. Εμείς, για παράδειγμα, φανταστείτε, είμαστε 11 άτομα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πολύ περισσότεροι αν μπορούσαμε να διαθέσουμε τα προϊόντα μας, που αντιμετωπίζουμε σημαντικές δυσκολίες, γιατί ο χώρος όπως έχει λειτουργήσει και όπως σας έχω ακούσει και εσάς να το λέτε στο παρελθόν, στη συνέντευξη τύπου που είχατε κάνει, για παράδειγμα το μονοπόλιο της Google που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δημιουργεί καταστάσεις που ή θα πρέπει να είσαι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, ή θα πρέπει να βρίσκεσαι σε μια ομπρέλα ενός οργανισμού όπου θα μπορείτε να διεκδικήσετε πράγματα λόγω του ότι θα υπάρχει ένα σημαντικό όγκο. Και τέλος, μια ερώτηση που δεν ξέρω αν μπορείτε πολύ καλά να την απαντήσετε, είναι πώς θα διασφαλίσετε τα πράγματα που κάνετε στην οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να υπάρχει από εκεί και πέρα σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, αν έχετε βρει κάποιο πλαίσιο ώστε να μην συμβεί αυτό που συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα, να ξεκινάνε πράγματα και μετά ξαφνικά απλά να σβήνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Στο τελευταίο, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε. Δεν μπορώ να διασφαλίσω, όμως. Για να, επειδή και εγώ μπήκα σε αυτό ότι το σκέφτηκα, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε αυτό που κάνουμε να μην πάει χαμένο. Η άποψή μου ότι δεν θα πάει τίποτα χαμένο όταν το αγκαλιάζει η κοινότητα των ανθρώπων. Η οποία, κατά τη δική μου άποψη, επαναλαμβάνω, δεν είχε τη θέση που τις άρμοζε στα δημόσια μέσα και στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, άρα δεν επηρέαζε το διάλογο. Δεν είχε τόσο μεγάλη πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας. Για παράδειγμα, οι τράπεζες γιατί δεν ασχολήθηκαν ποτέ. Είναι ένα κέντρο εξουσίας και οι τράπεζες, έτσι, λεφτά έχουν. Γιατί δεν ασχολήθηκαν ποτέ, ας πούμε, με αυτό το κλάδο. Πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα που είναι τόσο όμορφη, που έχει τέτοια ιστορία, έχει, ας πούμε, κάποια assets, ποτέ να μην ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι και αυτό είναι το οποίο με χαροποιεί, ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχει φωνή ο χώρος. Δηλαδή, όταν παρουσιάσαμε το Castle Band με τον Πάντο Κουάνη και τον Νίκο τον Παπά, το νέο νόμο που ξεκινάει, ήταν το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμάτο στο μεγάλο το αμφιθέατρο και είχε άλλο τόσο χώρο απ' έξω. Και ήταν όλοι οι άνθρωποι του χώρου. Το ξέρουν, το αξιοποιούν, τα τηλεφωνήματα είναι συχνά, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν θα σε 1-2 μήνες θα κάνουμε το αντίστοιχη παρουσίαση για το video gaming, είναι δική σας ευθύνη
να ξαναγεμίσετε πάλι τα αμφιθέατρα, γιατί είναι δικό σας. Αυτό είναι δικό σας, δεν είναι δικό μας. Είναι κάτι δικό σας και εσείς πρέπει να το προφυλάξετε. Το θέμα της γραφειοκρατίας το σκεφτήκαμε πάρα πολύ, ειδικά με το θέμα της χρηματοδότησης, και γι' αυτό εμείς δεν στραφήκαμε ποτέ στη λύση του ΕΣΠΑ. Εμείς ζητήσαμε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι πιο δύσκολο, είναι πιο απαιτητικό. Για να μπορέσεις να ενταχθείς στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σημαίνει ότι έχεις ήδη φάει μια απόρριψη από το ΕΣΠΑ. Σημαίνει ότι δηλαδή, αυτά που ζητάς δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ. Και εκεί πραγματικά υπήρχε μια πραγματικά μαεστρία, μια πολύ μεγάλη έτσι, δημιουργική έτσι, προσέγγιση για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο. Το ξεπεράσαμε και στο θέμα τώρα της χρηματοδότησης και για το cash rebate. Συνολικά το όνειρό μας είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να μπουν σε αυτή τη βιομηχανία γύρω στο 1 δις. Ο χώρος του κινηματογράφου και της μυθοπλασίας, όπως ξέρει εδώ και η Κυριακή Μάλαμα, ήταν σε ετήσια βάση 5,5 με 7 εκατομμύρια. Διότι το 1,5% υπέρ του κινηματογράφου το έδινε μόνο η ΕΡΤ. Όταν έκλεισε δεν το έδινε βέβαια, το έδινε η Κοσμοτέ, η Νόβα, δεν το έδωσαν ποτέ τα ιδιωτικά κανάλια. Στον χώρο του gaming, πέρα από το GI Cluster και ενδεχομένως 2-3 άλλες προσπάθειες, δεν υπάρχουν οργανωμένες δομές. Οι τράπεζες είναι απούσες από όλη αυτή την ιστορία. Ξαφνικά έχουμε λοιπόν 450 εκατομμύρια, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι ο όγκος των χρημάτων, ούτε το γενναιόδωρο ποσό που θα πάει στο 35% της επίδοσης. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι secure funding. Είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είναι μέσα στο πρόγραμμα, στον κρατικό προϋπολογισμό, έχει εγγραφεί, άρα αυτό κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει. Μπορεί βέβαια να το αλλάξει εάν το μέτρο τρέξει 2 χρόνια και η απόδοσή του είναι δεν υπάρχει. Γι' αυτό και όταν το παρουσιάσαμε το μέτρο ζήτησα την αυτενέργεια της κοινότητας να δείξουν και αυτοί ας πούμε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουν το μέτρο, διότι αν δεν αξιοποιείται τα χρήματα αυτά πρέπει να καλύψουν άλλες ανάγκες του ελληνικού λαού. Τώρα κάτι άλλο με ρώτησε. Τώρα για την εξωστρέφεια γνωρίζεις πολύ καλά ότι και στα Nordic Game ταξιδέψαμε και στην Πράγα ταξιδέψαμε και στο Μάλμο και events προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε το Athens Game Festival για δεύτερη χρονιά B2B event. Για πρώτη φορά έχουμε και Agora event για το Anima Heroes, για το animation. Το ECOME προχωρά επίσης και σε άλλου είδους πρωτοβουλίες. Τα γραφεία μας τύπου του εξωτερικού κάνουν τα στελέχη μας εξαιρετική δουλειά προκειμένου να προμοτάρουν τους Έλληνες δημιουργούς. Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Αυτό το οποίο βέβαια στο θέμα της εξωστρέφειας θα μας βοηθούσε πάρα πολύ είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε μια μεγάλη εταιρεία που θα έρθει να ανοίξει κάτι στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι ένα στούντιο ας πούμε με τα Μπογιάννα, λέγω ένα τυχαία το θέμα. Μπορεί να είναι η Ubisoft π.χ. για τα video games. Χρειαζόμαστε έναν disruptor, ένα development center, μια μεγάλη εταιρεία η οποία λέει δείχνει εμπιστοσύνη σε αυτή τη χώρα. Αυτό θα έχει πάρα πολλά έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Τα θέματα αυτά με την Google και όλα αυτά είναι θέματα διεθνών ρυθμίσεων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε ως χώρα, όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπάθησε να συγκρουστεί με τα μεγαθύρια του διαδικτύου on its own που λέμε, δεν τα κατάφερε. Αυτά απαιτούν διεθνείς πρωτοβουλίες και συντονισμένη προσπάθεια. Μάλλον πρέπει να κρατήσετε τον Υπουργό και αύριο που είναι η εκδήλωση για τα video games. Στα σημεία που βρίσκονται αυτά τα... δεν με ενδιαφέρει απαραίτητα μια σύγκρουση, γιατί κατανοώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον άμεσο. Όχι, δεν είναι αδύνατο και θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Ότι στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα η Ελλάδα, οι άνθρωποι εκεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είχαν την πιο σκληρή διαπραγματευτική γραμμή μαζί με τους Γάλλους και μέσα από αυτό καταφέραμε να επιβάλλουμε σε εταιρείες τύπου Netflix ότι το 30% του περιεχομένου θα είναι ευρωπαϊκό και ότι θα υπάρχει υποχρέωση επίσης να επενδύσει και σε local content.
Τι σημασία έχει αυτό? Σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία τεράστια. Αλλά και για την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα η Netflix θα πρέπει να βγάλει μια δική της σειρά στα ελληνικά ή να κάνει κάποια γυρίσματα εδώ. Απλώς λέω ότι η Ελλάδα μόνη της, ακόμη και η Γαλλία μόνη της, που είναι μια πολύ σημαντική χώρα και ειδικά στο τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, έχει την πιο έτσι αποφασιστική πρωτοβουλία στην Ευρώπη. Μόνη της δεν μπορεί να βρει λύση. Αυτά είναι... Γι' αυτό δεν έλεγα και ότι απλά να απαραίτητα να αλλάξει κάτι περισσότερο, να μπορούμε να έχουμε μια πιο άμεση επαφή και να μας βλέπουν λίγο περισσότερο μέσω πιθανότατα κάποιας πρεσβείας, κάποιου προξενείου που θα έχει μια επικοινωνία άμεση ουσιαστικά με αυτές τις εταιρείες. Τα γραφεία μας τύπου που είναι στις πρεσβείες είναι ενημερωμένα για αυτή τη θεματολογία και θέλουν να βοηθήσουν. Και είναι αυτό που έχω πει και άλλες φορές, ότι χρειάζεται συνέργεια. Ότι πρέπει όλοι να δουλεύουμε μαζί. Οι πρεσβείες, τα γραφεία τύπου, το ΕΚΟΜΕ, το Κέντρο Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Ψηφιακής. Δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο σε κάποιον. Είναι για όλους. Άλλωστε, είναι κάτι μοναδικό με τη δημιουργική βιομηχανία, ότι είναι το intersection του digital technology αλλά και της τέχνης. Διότι το πιο sophisticated CGI, ας πούμε, να έχεις, εάν δεν έχεις τον καλλιτέχνη που θα βάλει την ψυχή του μέσα, τη δική του ανθρώπινη αιμονή, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και άρα αυτό το οποίο προσπαθούμε σαν Υπουργείο να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε μια συμβιωτική και λειτουργική σχέση μεταξύ του πολιτισμού, μεταξύ της ψηφιακής τεχνολογίας, και αυτό να δώσουμε access, πρόσβαση σε όλους. Άρα θα πρέπει σίγουρα να είσαστε παρόν και αύριο για τα video games, δηλαδή υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητήσετε, όπως και στην ώρα που ακολουθεί για το σινεμά, άλλο ένα πάνελ, μια συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις οι οποίες θα δοθούν, θα μεταδοθούν και αυτές από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ3, όπως και οι αυριανές φυσικά εκδηλώσεις, όπου μπορείτε Υπουργέ να είσαστε παρόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο. Ένα έργο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τη δικιά σας ιδέα, αλλά και για το μέλλον. Να μου ευχηθείτε του χρόνου, στο ίδιο σημείο, να κάνουμε την ίδια κουβέντα και για να δούμε αν τελικά και αυτά που λέμε γίνονται ή δεν γίνονται. Για να δούμε λίγο αν θα μείνουν υποσχέσεις ή αν θα γίνουν πράξη. Το follow-up είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.